Υπάρχουν τα σκάνδαλα, Πετσίτης, υπάρχουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ανάπτυξη. Κοντά μας θα τα συζητήσουμε με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα. Και την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και αρμόδια επί της αναπτύξεως, έτσι, την οποία την περιμένουμε. Μέχρι τώρα την έχουμε χάσει. Κύριε Φάμελε, έρχεται κι αυτή η ανάπτυξη. Νομίζω ότι όλοι πλέον γνωρίζουμε και εντός της Ελλάδας και εκτός της Ελλάδας ότι τα τελευταία δύο χρόνια η χώρα μας παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης που είχε τουλάχιστον 10 χρόνια να ζήσει. Και αυτό το λένε και οι πιο σκληροί επικριτές, ακόμα και αυτοί που κάποτε μας στέλνανε εκτός Ευρωζώνης. Και προφανώς το παραδέχεται και όλη η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, όχι μόνο στο επίπεδο της εργασίας, που έχει πραγματικά αύξηση, αλλά στο επίπεδο της βιομηχανικής παραγωγής, των εξαγωγών, των κατασκευών, προφανώς του τουρισμού. Υπάρχουν πλέον ρυθμοί, αν θέλετε, σοβαροί και αξιόπιστοι. Δεν θέλω να μιλήσουμε για πυροτεχνήματα ή για εντυπωσιακά, αν θέλετε, διαφορά πορείας. Υπάρχει μια θετική, ασφαλή πορεία της χώρας. Αυτό που πρακτικά θα είναι και το επίδικο της επόμενης πολιτικής ζήτησης για την Ελλάδα, ότι αυτή η κυβέρνηση κατάφερε και να βγάλει από τη χρεοκοπία που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ρίξαν την Ελλάδα, και να βγάλει από το μνημόνιο που επίσης η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ επέλεξαν να βάλουν την Ελλάδα, αλλά και να εξασφαλίσει μια σταθερή, ασφαλή πορεία που να ξεχωρίζει και στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Πλέον η Ελλάδα είναι και ο πιο ασφαλής επενδυτικός προορισμός και αυτό φαίνεται. Κύριε Μπακογιάννη, ένα σχόλιο για να πούμε και στα θέματα της πολιτικής επικοινωνίας. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο ακούω είναι την ξύλινη τοποθέτηση όλων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρχαν 19 έργα, ονομαζόμενα έργα fast track, για να προχωρήσουν σε επενδύσεις. Από αυτά τα 19, δύο μόνο έχουν προχωρήσει. Εχθές είχαμε την εξέλιξη με την Κόσκο. Μου έκανε εντύπωση ότι πριν ο Υφυπουργός Πολιτισμού, τον οποίο λίγο άκουσα, σας μετέφερε μια σχεδόν ιδανική εικόνα, που δεν είναι καθόλου έτσι. Μετά από τις αποφάσεις οι οποίες υπήρξαν από το ΚΑΣ, ουσιαστικά το όλο έργο θα καθυστερήσει άλλους 8 μήνες. Εχθές είχαμε το μεγάλο φιάσκο των ΕΛΠΕ. Τα ΕΛΠΕ βγαίνανε για να βρούνε στρατηγικό επενδυτή. Ήταν έτσι καμωμένος ο διαγωνισμός που οι δύο μεγάλοι ενδιαφερόμενοι δεν κατέθεσαν τελικώς προτάσεις, διότι είχαν προβλήματα συνδικαλιστικά τα ΕΛΠΕ στο εσωτερικά και άρα είχαν βάλει όρους οι οποίοι κανένα μεγάλο κονσόρτσιουμ δεν τους δεχότανε. Η ΔΕΗ έχει το απόλυτο φιάσκο, οι λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ δεν έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Επί της ουσίας, αυτό για το οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια τρομερά ανεμική ανάπτυξη, η οποία δεν μπορεί να βγάλει την Ελλάδα μπροστά. Και αυτό το οποίο άκουσα περί μνημονίου, το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, δόξα τω Θεώ, το έχει υπογράψει με τα βαΐων και κλάδων ο ΣΥΡΙΖΑ και το έχουμε λουστεί με αποτέλεσμα να έχουμε υπερπλεονάσματα σήμερα, πάνω ακόμα και από τα πλεονάσματα τα οποία είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και φορολογικά να έχει γονατίσει όλος ο ελληνικός λαός και ένας από τους δύο Έλληνες να χρωστάει λεφτά στην εφορία. Κύριε Φάμελε, κάτι σε σχέση με τα project αυτά που ανέφερε η κυρία Μπακογιάννη και η γνωμοδότηση του ΚΑΣ για τον Πειραιά. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση να μην γνωρίζει η κυρία Μπακογιάννη, γιατί αυτό τουλάχιστον νομίζω ότι έπρεπε να το διεκδικήσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν φτάνει που φθονεί τη χώρα μας. Αυτό φαίνεται ότι κάνει η κυρία Μπακογιάννη. Κύριε Μπακογιάννη, ξέρετε, ζηλεύουν και φθονούν το ότι η Ελλάδα πάει επιτέλους καλά. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι μια χώρα την οποία καταδίκασαν σε χρεοκοπία κυριολεκτικά αφήσανε να κάνουν πάρτι αεριτζίδες, γιατί σήμερα, α πούμε, συζητείτε ένα δάνειο με αέρα σε ελληνικό δικαστήριο, το ακούσαμε λίγο προηγουμένως, το οποίο επέτρεψε η προηγούμενη κυβέρνηση, την οποία συμμετείχε η κυρία Μπακογιάννη. Δεν φτάνει λοιπόν που φθονούν τη χώρα, που ζηλεύουν που επιτέλους η χώρα πάει καλά. Δεν ξέρω αν η κυρία Μπακογιάννη εδώ ήρθε να πει ότι η κυρία Μέρκελ που ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα και είπε ότι είναι ο πιο ασφαλής επενδυτικός προορισμός είναι ψεύτρα. Αν θέλει, ας το πει αυτό, γιατί κατά καιρούς. Εσείς λέγατε go home, Mrs. Merkel. Εσείς τα λέγατε αυτά, κύριε Φάμελε. Εμείς είμαστε σοβαροί, δεν λέγαμε τις μπουρδες. Άρα λέτε ότι έχει δίκιο. Εσείς λέτε ότι τις μπουρδες αυτές εσείς τις λέγατε. Είναι ασφαλής επενδυτικός προορισμός. Πάντα είναι ασφαλής, αλλά έχει κακή κυβέρνηση. Βεβαίως είναι ασφαλής. Η χώρα μου δεν είναι ασφαλής. Τι κουβέντα, αν πανηγυρίζετε γι' αυτό, κακώς πανηγυρίζετε. Είσαστε μια κυβέρνηση τόσο ιδεολειπτική που δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα έργο. Εγώ σας είπα σοβαρά τα έργα. Μα τι πάθετε τώρα, γιατί την ευρεάσατε. Ελάτε τώρα, πολύ ήρεμος. Να σας παρακαλώ τώρα, μην δημιουργείτε ένταση. Σας είπα συγκεκριμένα έργα, έχετε κάτι να πείτε. Η κυρία Μπακογιάννη προσπαθεί να δημιουργήσει μια ψευδή ένταση, να τροφοδοτήσει ίσως και μια ανησυχία στους πολίτες. Δεν υπάρχει λοιπόν ανησυχία. Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρία τεράστια έργα. Τον IGB, τον αγωγό, τον ενεργειακό μεταξύ Βουλγαρίας Αλεξανδρούπολης, ο οποίος αγωγός αυτός
έχει και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την διασύνδεση της υπηρετικής χώρας με την Κρήτη, επίσημη χρηματοδότηση. Το ΣΥΖΕΦΞΙΣ, επίσημη χρηματοδότηση. Δηλαδή, όταν έρχεται η Ευρώπη και ανακοινώνει νέα χρηματοδότηση χθες στην Ελλάδα, η κυρία Μπακογιάννη αμφισβητεί ότι τα πράγματα πάνε καλά. Και όταν το ΚΑΣ χθες ενέκρινε στα πλαίσια της απόφασης της ΕΣΑΛ, της Αρχής Λιμένων δηλαδή, και τα προαιρετικά. Και τα υποχρεωτικά και προαιρετικά έργα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η αγωνία η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να πείσει ότι δεν πάμε καλά. Φθονεί κυριολεκτικά την προσπάθεια των Ελλήνων, γιατί δεν μπορεί να πιστέψει ότι εμείς, με αυτό που οι παππούδες μας λέγανε, να είμαστε τίμοι, να μπορούμε να έχουμε μεράκι για τη δουλειά μας, μπορούμε να πάμε καλά στη χώρα μας. Αυτό δεν μπορεί να δεχτεί η Νέα Δημοκρατία. Έχει συνηθίσει η Νέα Δημοκρατία να έχει μόνο την καρέκλα. Θέλουν να εποάζουν την υπουργική καρέκλα. Και αυτό το θέλει και η οικογένεια της κυρίας Μπακογιάννη. Να το ξεκαθαρίσουμε. Όλα τα κάνουν για την καρέκλα, γιατί μάθανε να τρώνε από κρατικά κονδύλια σε θέσεις διοίκησης, γιατί μάθανε να ανανεώνουν την οικογενειοκρατία. Για ποιο λόγο πρέπει πάντα οι ίδιες οικογένειες να κάνουν στην Ελλάδα κουμάντο? Για ποιο λόγο δεν υπάρχουν παιδιά νέοι και νέες στην Ελλάδα να συμμετέχουν στην πολιτική διοίκηση, να ανανεώνεται το πολιτικό δυναμικό, να υπάρχουν νέες πολιτικές δυνάμεις? Εδώ τα πράγματα είναι απλά. Ζορίστηκε η χώρα μας. Δεν υπήρχε προκοπή, γιατί δεν υπήρχε τιμιότητα. Υπάρχει δυστυχώς η ανανέωση ενός πολιτικού σκηνικού από δύο κόμματα τα οποία τα μοιράσανε για 40 χρόνια. Υπήρξαν πράγματα τα οποία πήγαν καλά, αλλά δυστυχώς στο τέλος μας κρατοποίησαν. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Γιατί να το αρνηθούμε? Το ότι φτάνει ο κ. Φάμελος να λέει αυτά τα οποία λέει δείχνει την έλλειψη επιχειρημάτων η οποία υπάρχει από τα οποία υπάρχουν σε αυτή την κυβέρνηση. Θα μας ξαναπεί την οικογένεια. Εμείς, κύριε Φάμελε, δεν διοριστήκαμε. Εκλεγήκαμε. Και εκλεγήκαμε όλα αυτά τα χρόνια από τον ελληνικό λαό. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επειδή σήμερα βρίσκεστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση... Του ελληνικού λαού δεν αρέσει, κύριε Μπακογιάννη, όχι σε μένα. Κύριε Φάμελε. Κύριε Φάμελε, αν ο ελληνικός λαός δεν του άρεσε, δεν θα ήμουν εγώ εδώ απέναντί σας. Εγώ είμαι εκλεγμένη. Δεν το κυβέρνηση. Δεν το επέλεξε μόνο. Κύριε Φάμελε, εκνευρίζεστε πάρα πολύ. Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος εξελέγει για πρώτη φορά. Καταλαβαίνω ότι έχετε πρόβλημα αυτή τη στιγμή να πάτε στην περιοχή σας, στη Β' Θεσσαλονίκης. Δεν μπορείτε εύκολα να βγείτε στον δρόμο. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Ξεπέφτετε σε κινδυνολογία, κύριε Μπακογιάννη. Είναι ντροπή τουλάχιστον για την πορεία σας. Να ξεπέφτετε σε τέτοια στήρα κινδυνολογία. Σαν τους ακροδεξιούς που έχετε στο κόμμα σας λειτουργείτε, δυστυχώς. Κύριε Φάμελε, δεν με πειράζει αυτό. Κύριε Φάμελε, αντιλαμβάνομαι ότι εκνευρίζεστε, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε μια επιχειρηματολογία η οποία είναι τόσο πολύ ξύλινη, που πιο ξύλινη δεν γίνεται. Α, η δουλειά είναι ξύλινη. Μας είπατε ότι χθες φτάσατε στον Καποδίστρια, ό,τι θέλετε λέτε. Εγώ με ενδιαφέρει το αύριο. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο πρόγραμμα τελείωσε. Ότι η Ελλάδα μετά από όλο αυτό το τρίτο πρόγραμμα το οποίο εσείς καταφέρατε να φέρετε είναι μια Ελλάδα που είναι οι τράπεζες ακόμα σε capital controls. Είναι μια Ελλάδα η οποία... Πηγαίνετε στις τράπεζες, ξέρετε τι είναι το όριο. Κύριε Φάμελε, σας παρακαλώ πάρα πολύ εμένα να μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Το ξέρετε. Ρωτήστε τον κύριο Τσακαλώτο σας, γιατί φαίνεται ότι εσείς δεν έχετε αίσθηση της πραγματικότητας, εάν οι τράπεζες είναι σε capital control σήμερα. Λοιπόν, οι τράπεζες είναι σε capital control, το ιδιωτικό χρέος έχει εκτοξευθεί, αυτή τη στιγμή που μιλάμε η φορολογία έχει γονατίσει το σύμπαν όλο, δεν υπάρχουν πόροι στην ιδιωτική οικονομία για να μπορέσουν να επενδυθούν και οι ξένοι επενδυτές που επιτέλους όλοι συμφωνήσαμε, τουλάχιστον με τους σοβαρούς από εσάς έχουμε συμφωνήσει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορεί να υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις, αλλά πρέπει να είναι ιδιωτικές. Αυτές οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν μόνο εμπόδια σήμερα. Το ΔΕ πρόγραμμα δημοσίων δαπανών, που είναι το πρόγραμμα για το οποίο εσείς στο αναπτυξιακό σας πρόγραμμα λέγατε ότι θα βασιστεί η ανάπτυξη, είναι κουτσουρεμένο για το τρίτο χρόνο, κύριε Φάμελε. Το τρίτο χρόνο. Όταν λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, το να βγαίνετε σήμερα και με αλαζονικό ύφος να μας κουνάτε το δάχτυλο, είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος και σας διαβεβαιώ, έχει μηδενική ανταπόκριση στον ελληνικό λαό. Κύριε Παγκογιάννη, Φάμελε, να πάμε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Περάσαμε στην εφαρμογή. Είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Πέρα από τις συμφωνίες και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός θεωρεί στην πλειοψηφία του ότι ήταν μια καλή συμφωνία? Γιατί έχουμε τις αντιδράσεις. Πιστεύετε ότι θα έχει ένα πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση? Καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε τι είναι αυτή η συμφωνία. Τη συμφωνία νομίζω αυτή... ότι έχουμε συζητήσει διεξοδικώς. Ναι, το έχουμε συμφωνήσει. Δηλαδή, συζητάμε... Βλέποντας και την επιχειρηματική αποστολή, η οποία πήγε μαζί με τον Πρωθυπουργό, νομίζω ότι τα συμπεράσματα που βγαίνουν είναι ότι όλοι όσοι συμμετέχουν και στην παραγωγική αλλά και στην πολιτική διαδικασία διαπιστώνουν ότι αυτή η συμφωνία δημιούργησε μόνο ωφέλη.
Προφανώς, εγώ κατανοώ ότι υπάρχει ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή μου, πολύ μεγάλη αγωνία και ανησυχία. Δεν είναι μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που είναι απέναντι σε αυτή τη συμφωνία? Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και ανησυχία. Το αν, θα υπάρχει, αν αυτό είναι πλειοψηφικό ή όχι, νομίζω ότι αυτό πρέπει να αποδειχθεί και από την ίδια την κοινωνία. Και δεν έχω εγώ τα χαρακτηριστικά του δημοσκόπου για να μπορέσω να σας πω οτιδήποτε. Από τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να σας πω όμως ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και ανησυχία, διότι δυστυχώς η αντιπολίτευση, και δεν ξέρω αν και η κυρία Μπακογιάννη μέσα σε αυτό το πακέτο, προσπαθεί να το φωτοτίσει με fake news την κοινωνία μόνο και μόνο για να πετύχει εκλογικά ωφέλη. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την αμφισβήτηση της ιστορίας και του ονόματος εδώ και τόσα χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή που ζω εγώ, τώρα που αυτό επιλύεται, γιατί αυτά τουλάχιστον επιλύονται και πάμε στα επόμενα, έρχονται και λένε ότι αμφισβητούνται δικαιώματα και χαρακτηριστικά της χώρας μας. Εγώ θέλω να το πω ξεκάθαρα. Ούτε ένα χιλιοστό δικαιωμάτων δεν έχει χάσει η Ελλάδα από αυτή τη συμφωνία. Αντίθετα, κέρδισε πράγματα τα οποία πριν πολλά χρόνια η κυρία Μπακογιάννη τα διεκδίκησε, θυμάμαι, σε εκείνη τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, τα οποία τώρα γίνονται πραγματικότητα. Δυστυχώς, η ομάδα διακροδεξιά που είναι στην Δημοκρατία τραβάει από το μανίκι τον κύριο Μητσοτάκη. Του επιτρέπει η κυρία Μπακογιάννη να το κάνει αυτό. Είναι πιο ισχυρός, φαίνεται, ο κύριος Σαμαράς. Κάποτε η κυρία Μπακογιάννη είχε το πολιτικό στένος να φύγει από την Νέα Δημοκρατία εξαιτίας της ακροδεξιάς συμπεριφοράς του κύριου Σαμαρά. Σήμερα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άλλα πράγματα που τους δεσμεύουν. Η αντιπολίτευση κάνει αυτό που κάνει. Εμείς όμως, αυτό που πρέπει να αποδεικνύουμε καθημερινά είναι ότι πέρα τα ζητήματα της ιστορίας, τα οποία ξεκαθαρίστηκαν απόλυτα, του ονόματος, το οποίο επίσης ξεκαθαρίστηκε, και του αλατρεωτισμού, αρχίζουμε και κερδίζουμε πράγματα όπως: αν δεν είχε γίνει αυτή η συμφωνία, δεν θα είχαμε τη συμφωνία της αμυντικής συνεργασίας και της συνεργασίας στον ενέργειο χώρο με την γειτονική χώρα, με τη Βόρεια Μακεδονία. Το ερώτημα είναι, τώρα που την έχουμε, η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε να μην την έχουμε, να έχει η Τουρκία προνομιακή αμυντική συνεργασία? Το δεύτερο, τώρα που έχουμε τη συμφωνία, δύο παραδείγματα θα πω. Ναι. Αλλάζουν τα βιβλία των γειτόνων και τα παιδιά στο Σκόπια, στο Γευγελί, στις όλες τις γειτονικές πόλεις θα μαθαίνουν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Δεν το θέλει αυτό η κυρία Μπακογιάννη. Δεν το θέλουν αυτό οι πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ λοιπόν λέω ότι εξαιτίας της συμφωνίας πετυχαίνουμε και να αλλάξουμε τα θέματα ιστορίας και ονόματος και να σβήσουμε το θέμα λιτρωτισμού, να κερδίσουμε αμυντική συνεργασία που θα έκανε άλλη χώρα εις βάρος συμφερόντων της Ελλάδας, να κερδίσουμε τα θέματα της εμπορικής συνεργασίας, να κερδίσουμε την αλλαγή των βιβλίων. Αυτά είναι κέρδη. Λοιπόν, και νομίζω ότι τα βλέπει ο ελληνικός λαός. Να απαντήσω. Επαναλαμβάνω, η συμφωνία αυτή είναι μια συμφωνία η οποία δεν είχε τα αποτελέσματα τα προσδοκόμενα και είναι μια συμφωνία ετεροβαρής. Οι Μακεδόνες ξέρουν γιατί είναι ετεροβαρείς. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κοντζιάς αναγνωρίσανε στους γείτονές μας την εθνότητα του Μακεδόνα. Άπαξ και αναγνωρίσανε εθνότητα Μακεδόνα και μακεδονική γλώσσα, μάκρο και μέσο πρόθεσμα, οτιδήποτε ισχυρίζονται ότι είναι μακεδονικό, θα μας πηγαίνουνε σέρνοντας. Εγώ είχα πει από την αρχή τρία πράγματα και απεδείχθησαν με τα χαρτιά. Δεν πρόκειται ποτέ να σας αναγνωρίσω. Δεν πρόκειται να σας αναγνωρίσω εθνότητα, δεν πρόκειται να σας αναγνωρίσω τη γλώσσα και δεν πρόκειται να συμφωνήσω αν δεν λύσουμε τώρα το θέμα των εμπορικών σημάτων. Τα είχα πει, τα είχα φωνάξει, φωνή βοώντος εν διερήμο. Γιατί? Διότι υψηρίζεται υπερηφάνως ο κύριος Φάμελος ότι ο Μέγας Αλέξανδρος λέει τώρα θα μαθαίνουν τα παιδιά ότι είναι Έλληνας. Δεν υπάρχει παγκοσμίως, κύριε Φάμελε, άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος να έχει τελειώσει την τρίτη δημοτικού και να μην ξέρει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας. Εδώ και χρόνια και το επιτρέψατε εσείς. Το επιτρέπατε εσείς. Εσείς ήσασταν στην κυβέρνηση Φάμελε, όταν τα βιβλία τους λέγανε ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Εγώ δεν σας διέκοψα, κύριε Φάμελε. Δεν σας διέκοψα. Στοιχειώδης ευγένεια απαιτεί να περιμένετε να ολοκληρώσω. Αυτή λοιπόν η συμφωνία είναι ετεροβαρής. Τώρα, πανηγυρίζει λέει για την αμυντική συμφωνία. Θέλετε να σας πω τι ακριβώς έγινε? Εμείς το δικό μας ραντάρ θα ελέγχει το FIR των Σκοπίων, βεβαίως, γιατί δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς. Οι Τούρκοι δεν μπορούσαν ποτέ από την Τουρκία από την άλλη μεριά να ελέγχουν το FIR των Σκοπίων και δεν καταλαβαίνω γιατί πανηγυρίζει ο κύριος Φάμελος γι' αυτό. Αντίθετα, σήμερα, χθες πήγε ο ΑΚΑΡ, ο Τούρκος Υπουργός, αμέσως μετά τον Τσίπρα και έκανε όλες τις συμφωνίες οι οποίες ενδιαφέρουν οικονομικά. Δηλαδή, από το ρουχισμό, τις μπότες, τα όπλα, τα λεπά και τα λεπά, του Σκοπιανού στρατού, όλα αυτά τα πήρε η Τουρκία. Εμείς λοιπόν πήραμε το FIR
και η Τουρκία πήρε το σύνολο των επενδύσεων. Και πανηγυρίζουμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είμαστε. Κάποτε όταν πάντως διαπραγματεύεται κάποιος, θα πρέπει να έχει στο νου του το εθνικό όφελος. Είναι το εθνικό όφελος λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν υπηρετήθηκε. Μάλιστα. Και το ξέρει ο κύριος Φάμελος, διότι όποτε πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, όταν τολμάει να βγει λίγο έξω και να περπατήσει στο δρόμο, δεν βλέπει τους ακροδεξιούς φωνακλάδες οι οποίοι κάνουν φασαρία και σε μένα και σε εκείνον και σε όλους. Βλέπει τους υγιείς πατριώτες Μακεδόνες, οι οποίοι υγιείς πατριώτες Μακεδόνες του λένε ότι αυτή τη στιγμή μας πούλησες. Μας πούλησες, κύριε Φάμελε, και εσύ που είσαι Μακεδόνας δεν έχεις το δικαίωμα να κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο το πώς μπορεί η κυρία Μπακογιάννη να φθονεί και να ζηλεύει και, μάλιστα να είναι κακοπροαίρετη απέναντι σε εσάς, κύριε Φάμελ, σε αυτό το χάλι δεν έχω φτάσει ποτέ, πιστέψτε με. Να είναι απέναντι σε 140 επιχειρήσεις που πήγαν εκεί και αναπτύσσουν και οικονομική λοιπόν, δραστηριότητα. Λοιπόν, 140 επιχειρήσεις υπήρχαν στα Σκόπια πριν, κύριε Φάμελε. Για ρωτήστε όλους τι έργα κάνανε επί 10 χρόνια στα Σκόπια. Μην παριστάνετε ότι από εσάς άρχισαν οι οικονομικές συνεργασίες. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος είπαν ότι τώρα με αυτή τη συμφωνία βελτιώνονται οι συνθήκες επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και οικονομικής λειτουργίας της Ελλάδας και των ελληνικών επιχειρήσεων. Και να σας πω και κάτι για το πώς περπατάμε στον δρόμο. Κύριε Μπακογιάννη, εγώ δούλευα στην ιδιωτική οικονομία, δούλεψα στην αυτοδιοίκηση, κυκλοφορούσα με τους συμπολίτες μου γιατί γεννήθηκα μέσα σε αυτές τις λαϊκές τάξεις. Εσείς δεν ανοίγετε σε αυτές τις λαϊκές τάξεις. Αυτό είναι που δεν μπορείτε να ξεπεράσετε. Ότι αυτή η κυβέρνηση προήλθε από την κοινωνία και είναι κομμάτι της κοινωνίας. Εσείς ανήκατε πάντα στην άρχουσα τάξη που διοριζόσασταν. Διοριζόσασταν. Τελειώνατε. Εσείς πηγαίνετε να ξανακατεύετε, να ξαναζητήσετε τον ψήφο. Και διοριζόσασταν σε κρατικές θέσεις. Γιατί ήταν μια κρατικοδίαιτη άρχουσα τάξη, μια νομεκλατούρα. Μια αριστοκρατία που θέλετε να περάσετε. Εμείς ανήκουμε στο λαό. Εσείς εκλεγήκατε σκίζοντας το μνημόνιο, τώρα που δεν το σκίσατε, εσείς που είστε η λαϊκή τάξη, κάντε μια βόλτα στις δυτικές συνοικίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στις δυτικές συνοικίες και περπάτησε χωρίς ΜΑΤ. Εσείς, ο δικός σας πρωθυπουργός, είχε πέντε κλούβες ΜΑΤ. Κάθε μέρα περπατάω. Δεν τα αφήνετε λοιπόν αυτά, κύριε Φάμελε. Και μάλιστα να καλέσουμε και τον κόσμο το Σάββατο στο Γαλάτσι, το οποίο θα ανακοινωθεί. Το Γαλάτσι δεν είναι δυτικές. Δεν είναι δυτικές συνοικίες. Για πηγαίνετε στις δυτικές. Ανησυχούν γιατί πάμε καλά και η προοδευτική κοινότητα είναι μαζί μας, κύριε Παπαγιάννη. Εσείς από την αριστοκρατία και εμείς με την κοινωνία και τον λαό. Δεν έχουμε ελάχιστο χρόνο. Τρία λεπτά, όπως μου λέμε, τον κοντρόλ ακόμα, να δούμε τα σκάνδαλα. Λέτε για τα ταμεία, για τα δάνεια των ταμείων, των κομμάτων. Η αντιπολίτευση σας λέει για Πετσίτη. Ελφέ, τι ακριβώς γίνεται? Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσω. Ο κύριος Πετσίτης δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Θεός φυλάξει. Κύριε Μπακογιάννη, μάλλον εσείς το ρέξετε. Στο Μαξίμου ήταν ο άνθρωπος, λοιπόν, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Επειδή έχουμε τρία λεπτά, για ένα λεπτό καθένας για να. Διάλεξε να συνεργαστεί με εταιρείες οι οποίες έχουν τελείως διαφορετικά συμφέροντα και μάλιστα η κυβέρνηση σε σύγκρουση με αυτές. Άρα να πάει στη δικαιοσύνη, να ξεκαθαριστούν, να δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ρωτάει η Νέα Δημοκρατία τι ρόλο είχε. Όμως, εγώ δεν ξέρω αν έχει κανένα κομματικό ρόλο, δεν το γνώρισα ποτέ μου, δεν το συνάντησα ποτέ μου και δεν έχει καμία σχέση και μάλιστα συνεργάστηκε, σας είπα, με εταιρείες που είναι σε σύγκρουση με το ΣΥΡΙΖΑ. Επιλογή του στη δικαιοσύνη, όλα ξεκάθαρα. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω όμως είναι τι θα πει η Νέα Δημοκρατία για τα στελέχη της που είναι εμπλεγμένα στο σκάνδαλο Νοβάρτης και κάτι που είναι αποδεδειγμένο για τα στελέχη της που είναι εμπλεγμένα στα δάνεια των κομμάτων που κάποτε ο κ. Μπακογιάννη τα κατήγγειλε. Εγώ θέλω να ρωτήσω για ποιο λόγο η Τράπεζα Πειραιώς κατήγγειλε τις δανειακές συμβάσεις με τα κόμματα την επόμενη μέρα που αναγγείλαμε στην Εξεταστική Επιτροπή. Πώς θα ξεπληρώσουν τα 200 εκατομμύρια που χρωστάνε που είναι εις βάρος των Ελλήνων? Από πού προέκυψαν όλα αυτά? Προέκυψαν χωρίς καμία πολιτική ευθύνη. Μάλιστα. Είναι συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα τα οποία είναι σε όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, ανήκουν στην Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, ενώ εμείς δεν έχουμε καμία εμπλοκή σε κανένα σκάνδαλο. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Μην μας μπλέκουν τα δικά τους. Δεν τα φάγαμε μαζί. Κυρία τα Πατελιά, φάγανε μόνοι τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση είναι 4 χρόνια στην εξουσία και κατάφερε σε 4 χρόνια να δημιουργήσει ούκο λίγα σκάνδαλα. Ξεκινάω. Καλογρίτσας, Attica Bank που έγινε η Σιριζό Bank. Και φτάνουμε στον κύριο Πετσίτη, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σερβιτόρος, από σερβιτόρος έγινε παρακιμόμενος μέσα στο Μαξίμου, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μαζί με τον κύριο Παπά, ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε λεφτά αποδεδειγμένα από τον δικηγόρο, τον offshore, ο οποίος ταξίδευε με τον κύριο Παπά στη Βενεζουέλα. Και μας λέει, αποδεικνύονται πλήρως από τα χαρτιά. Κάντε τον κόπο να τα δείτε. Αφήστε τα fake news τώρα. Ότι δεν σας βολεύει. Και η αρχή δίωξη του έρχεται,
γιατί δεν αναδείξει. Έρχεται λοιπόν η ώρα. Αλλά δεν έχουμε σχέση με τον άνθρωπο αυτό. Να πάει στη δικαιοσύνη, δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Δεν τον ξέρουμε τον Πετσίτη, δεν τον ξέρουμε, δεν τον είδαμε κλπ. Το ότι. Για του ταμείε δεν μα πει δεν είσαστε εσεί για την Οβάρτη και τι βαλίτσε. Θα μας πείτε τίποτα γι' αυτά. Γιατί δεν λέτε γι' αυτά. Στην Νοβάρτης, κύριε Φάμελε. Είναι και αυτό σκευωρία. Έχετε όπως η υπόθεση του κ. Γεωργιάδη, του συμβούλου του αδερφού σας. Είναι όλα σκευωρίες. Όπως είπε ο κ. Σαββιανάκης. Ο οποίος κάποτε κατήγγειλε τα δάνεια και τώρα είναι μέσα στην Δημοκρατία που τρώνε από τα δάνεια. Κύριε Φάμελε, ηρεμήστε, κύριε Φάμελε. Δεν ηρεμεί ο λαός που έχουν κρυκάνει, κύριε Μακογιάννη. Τι να κάνω, επειδή είναι στην ΕΡΤ, θεωρεί ότι μπορεί να υβρίζει καπηλικότατα. Λοιπόν, εμένα το ίδιο μου κάνει αν υβρίζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω να πω. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίζονται τόσα λεφτά στο λογαριασμό του, ένας άνθρωπος που δημοσιεύονται όλα τα φιλμ, του BBC είναι το έργο, που δείχνει τον κύριο Πετσίτη στο Μαξίμου, δεν είναι το επίπεδο του κυρίου Φάμελου να μπαίνει στο Μαξίμου, του κυρίου Πετσίτη ήταν όμως το επίπεδο να μπαίνει στο Μαξίμου, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε όλες τις δουλειές με τον Λαβρεντιάδη, ο οποίος Λαβρεντιάδης μόνο κακές σχέσεις δεν έχει με την κυβέρνησή σας. Κύριε Φάμελε. Κύριε Φάμελε. Και επειδή όλα αυτά εδώ θα αποδειχθούν, καλό είναι να είστε προσεκτικός. Μην ξαναπείτε όλα αυτά που λέγατε πριν από τις εκλογές, γιατί κάποια στιγμή θα βρεθείτε καμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φάμελε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, κύριε Φάμελε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.